Γεια σας φίλοι μου, Νίκος από το myquadcopter.gr εδώ. Στο σημερινό βίντεο έχω να σας παρουσιάσω ένα πολύ ενδιαφέρον αναδιπλούμενο τετρακόπτερο, το Eachine E511, το οποίο και είναι μια γενική χορηγία του ηλεκτρονικού καταστήματος Banggood. Ποια είναι όμως εκείνα τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από όλα τα αναδιπλούμενα ντρόν αυτής της κατηγορίας, ενώ δεν διαθέτει ούτε GPS ούτε συντήρηση οπτικής σταθεροποίησης? Έχουμε και λέμε λοιπόν. Αρχικά, το link επικοινωνίας είναι στα 2,4 GHz, δηλαδή δεν απαιτείται αναβάθμιση του κινητού σας ώστε να υποστηρίζει την πάντα το 5 GHz, όπως είναι τα περισσότερα drone αυτής της κατηγορίας. Διαθέτει 1080p HD κάμερα, η οποία αποθηκεύει την εγγραφή σε μάκρυο SD κάρτα και όχι απευθείας στο κινητό. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τις παρεμβολές στην εγγραφή του βίντεο. Επίσης, η μπαταρία του είναι των 7,4 V 1200 mAh, η οποία για αυτή την κατηγορία θεωρείται αρκετά μεγάλη. Με αυτή την μπαταρία λοιπόν μπορεί να βρίσκεται εν πτήση για 17 περίπου λεπτά. Πραγματικά εντυπωσιακός χρόνος πτήσης για ένα drone αυτής της κατηγορίας. Πάμε λοιπόν να το δούμε από κοντά. Όπως σας ανέφερα αρχικά, είναι ένα drone με αναδιπλούμενους βραχίονες. Ανοίγουμε πρώτα τον πίσω βραχίωνα και στη συνέχεια τον μπροστά. Ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία με την άλλη πλευρά του τετρακόπτερου. Όπως βλέπετε, στο κάθε μέρος του κάθε βραχίωνα υπάρχει αυτό το μικρό ποδαράκι, το οποίο ουσιαστικά αυξάνει την απόσταση του σκάφους από το έδαφος. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο σε διαστάσεις drone αυτής της κατηγορίας. Η διαστάση του οποίου είναι 35x36x7 cm σε πλήρη ανάπτυξη και 18x10x6 περίπου cm με τους βραχίωνες μαζεμένους. Το βάρος του ανέρχεται στα 270 περίπου γραμμάρια. Διαθέτει μοτέρ τύπου 10-20, τα οποία είναι Coreless, δεν είναι brushless μοτέρ. Στο πίσω μέρος υπάρχει η μπαταρία του τετρακόπτερου. Όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλη και όπως είπαμε είναι στα 7,4 V 1200 mAh. Για να φορτίσουμε την μπαταρία του E11 χρησιμοποιούμε αυτόν τον φορτιστή, ο οποίος συμπεριέχεται και στη συσκευασία. Επίσης στη συσκευασία θα βρούμε δύο μόνο εφεδρικούς έλικες. Το εγχειρίδιο χρήστη, 4 προστατευτικά για τους έλικες και ένα κατσαβιδάκι και βίδες για την τοποθέτηση των προστατευτικών. Στο link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο θα δείτε ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις, διαφορετικά δηλαδή kit προς αγορά του συγκεκριμένου drone. Εγώ θα σας πρότεινα να προβείτε στην αγορά του kit με την κάμερα στα 1080p με τουλάχιστον δύο εφεδρικές μπαταρίες αλλά και με τη θήκη μεταφοράς, η οποία είναι αυτή εδώ. Θα δούμε στη συνέχεια πώς το drone αποθηκεύεται μέσα αυτή. Η επιλογή αυτή πιστεύω ότι θα σας γλιτώσει και από χρόνο, διότι δεν θα αναγκαστείτε να ψάξετε για εφεδρική μπαταρία ή θήκη μεταφοράς, ή ακόμα και αν τη βρείτε να περιμένετε γύρω στις 20 μέρες, ακόμα και 30 μέρες για να έρθουν από την Κίνα, αλλά και από χρήμα, γιατί συνήθως όταν αγοράζουμε αυτά τα εξαρτήματα ξεχωριστά τα πληρώνουμε σε διπλάσια τιμή. Τι άλλο έχουμε να δούμε στο drone? Ας ξεκινήσουμε με το μπροστά μέρος. Στο μπροστά μέρος, όπως βλέπετε, υπάρχουν δύο πολύ φωτεινά LED, τα οποία είναι εντυπωσιακά όταν πετάμε τη νύχτα. Επίσης, στο μπροστά μέρος βλέπουμε την κάμερα 1080p, της οποίας η γωνία λήψη είναι ρυθμιζόμενη χειροκίνητα. Όπως βλέπετε, πηγαίνει κάτω μέχρι τις 80 περίπου μοίρες, ενώ ανεβαίνει προς τα πάνω γύρω στις 10 μοίρες. Όπως ανέφερα και στην αρχή της παρουσίασης, ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι ότι αποθηκεύει το βίντεο σε microSD κάρτα και όχι στο κινητό απευθείας. Εδώ είναι η θύρα υποδοχής της SD κάρτας. Επίσης, στο κάτω μέρος, στη κοιλιά του drone, υπάρχει και η
η κεραία του συστήματος. Αυτό λοιπόν είναι το Ε511 και το οποίο εμφανισιακά μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας κλόνος του Mavic Air. Δεν μιλήσαμε τόση ώρα καθόλου για το χειριστήριο. Το χειριστήριο, όπως λέω, είναι ένα τυπικό χειριστήριο αυτής της κατηγορίας drone. Πλαστικό, οι κεραίες δεν παίζουν κανένα λόγο, είναι απλά για θέμα εμφάνισης. Τροφοδοτείται με 4 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. Πάμε να δούμε τις διακόπτες του χειριστηρίου. Στο κέντρο του χειριστηρίου βρίσκεται το διακόπτης on-off. Εδώ αριστερά τα δύο κομβία είναι για την αυτόματη απογείωση και την αυτόματη προσγείωση, ενώ 1, 2, 3, 4 κομβία είναι για μικρορύθμιση των 4 διευθύνσεων σε περίπτωση που το drone κατά την εόρυση δεν παραμένει σταθερό στο σημείο. Αριστερά τώρα πάνω, ο μπροστά διακόπτης είναι για λήψη φωτογραφίας και βίντεο. Με απλό πάτημα έχουμε λήψη βίντεο, ενώ με παρατεταμένο πάτημα έχουμε λήψη φωτογραφίας. Ο δεύτερος διακόπτης πίσω εδώ, με απλό πάτημα μεταβαίνει τον drone σε headless mode, ενώ με παρατεταμένο πάτημα επιστρέφει στη βάση του. Το ίδιο και από τη δεξιά πλευρά, έχουμε δύο κομβία. Το πρώτο, το μπροστά κομβίο, με το μπροστά κομβίο επιλέγουμε ταχύτητα, τρεις διαφορετικές επιλογές, αργή, μεσαία και γρήγορη. Ενώ με το πίσω κομβίο, το drone με πάτημα του κομβίου και δεξιά-αριστερά, το stick το δεξί, το drone εκτελεί περιστροφή 360 μοίρες, εκτελεί δηλαδή μια κολοτούμπα. Ενώ με παρατεταμένο πάτημα έχουμε διακοπή έκτακτης ανάγκης, δηλαδή το drone κλείνει τροφοδοσία και πέφτει σε όποιο ύψος και αν βρίσκεται. Πριν περάσουμε όμως σε δοκιμές, πάμε να δούμε πώς το Ε511 τοποθετείται μέσα στην θήκη μεταφοράς που μας ήρθε με το kit που επιλέξαμε. Αυτό που ξέχασα να σας πω όσον αφορά στα προστατευτικά, καλό να τα χρησιμοποιούμε όταν πετάμε σε κλειστούς χώρους, θέλοντας έτσι να προφυλάξουμε τις έλκες του drone ή ακόμα και τα έπιπλα του σπιτιού μας, αλλά πρέπει να αποφεύγουμε τα προστατευτικά όταν πετάμε σε εξωτερικούς χώρους. Εάν τύχει και το drone με τα προστατευτικά πέσουν πάνω σε κάποιο δέντρο, τα προστατευτικά ενεργούν ως κάποια μορφή γάντζων, αποτέλεσμα το τετρακόπτερο να γαντζώνεται πάνω στα κλαδιά και να είναι πάρα πολύ δύσκολο, σαν αδύνατο, να το ξεκολλήσουμε από εκεί. Αυτή λοιπόν είναι και η θήκη μέσα στην οποία το Banggood μας έστειλε το συγκεκριμένο τετρακόπτερο. Δεν είχε δηλαδή την εξωτερική χάρτινη συσκευασία. Το Ε511 ενεργοποιείται με παρατεταμένο το πλήκτρο power. Και κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως σας είπα, τα δύο μπροστά LED είναι πάρα πολύ φωτεινά, τα οποία μας βοηθούν και στο προσανατολισμό του drone. Δηλαδή όταν βλέπουμε τα LED ξέρουμε ότι το drone έχει πρόσωπο σε εμάς. Καθώς επίσης και το πίσω κόκκινο LED, το οποίο μας δείχνει ουσιαστικά την ουρά του drone. Πάνω, όπως βλέπετε, έχετε αυτό το χαρακτηριστικό μπλε φως. Γενικά είναι για την κατηγορία του, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό λοιπόν είναι το Eachine E511. Πάμε τώρα στο πεδίο, να δούμε τις δυνατότητές του και πώς συμπεριφέρεται εν γέννη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αφού έχουμε εγκαταστήσει την εφαρμογή Eachine FPV στο κινητό μας τηλέφωνο, ανοίγουμε το χειριστήριο. Ακολούθως με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού power στο τετρακόπτερο το ενεργοποιούμε. Και όπως συμβαίνει με όλα τα τετρακόπτερα αυτής της κατηγορίας, δημιουργούν ένα hot spot στο οποίο πρέπει να συνδεθεί το κινητό μας τηλέφωνο. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας, το δίκτυο είναι το wifi 1080p 3403-4417,
στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί το, κινητό μου τηλέφωνο. Και όπως σε όλα τα drone αυτής της κατηγορίας, για να πετύχουμε τη σύζευξη μεταξύ χειριστηρίου και drone, η διαδικασία είναι η ίδια, πάνω και κάτω το throttle. Ακούμε αυτό το χαρακτηριστικό ήχο. Βλέπουμε ότι και τα δύο κόκκινα λαμπάκια στο πίσω μέρος του Y511 είναι αναμένα, συνεχόμενα αναμένα, οπότε έχει επιτευχθεί σύζευξη μεταξύ χειριστηρίου και τρακόπτερου. Ανοίγουμε την εφαρμογή Eachine FPV και κάτω δεξιά πατάμε το play. Έχουμε συνδεθεί, έχουμε εικόνα πλέον στο κινητό μας FPV και πάμε να δούμε τώρα πώς το Y511 συμπεριφέρεται στη πτήση. Όπως είπαμε, ο καιρός σήμερα ηλιόλουστος, με έναν μικρό αεράκι της τάξης των 2-3 μποφόρ. Αλλά ακόμα και αυτό το μικρό αεράκι, να ξέρετε ότι δεν βοηθάει τα τετρακόπτερα με μικρό βάρος όπως το Y511. Δηλαδή, με το παραμικρό αεράκι χάνουν το προσανατολισμό, δεν είναι τόσο σταθερά. Πάμε να δούμε αν λειτουργεί το κονβείο αυτόματης απογείωσης. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε και το αντίστροφο, το κονβείο προσγείωσης. Βλέπουμε ότι και αυτό δουλεύει. Πολύ ωραία. Πάμε στην απογείωση ξανά. Ωραία. Ωραία, αν και με λίγο αεράκι δείχνει αρκετά σταθερό. Επουδενή φυσικά δεν είναι όπως τα GPS drone μεγαλύτερης κατηγορίας, τα οποία τα αφήνουμε σε ένα σημείο και χωρίς να κουνήσουμε τα sticks παραμένουν σταθερά σε αυτά. Εδώ χρειάζεται συνεχόμενα να αλλαγεί το sticks. Με το δεξιά πάνω πρώτο κουμπί αλλάζουμε ταχύτητα. Το δεύτερο με ένα πάτημα πηγαίνουμε στη μεσαία ταχύτητα. Και όπως βλέπουμε το Y511 είναι περισσότερο νευρικό σε κάθε άγγιγμα του χειριστηρίου του sticks. Με ακόμα ένα πάει στο γρήγορο και εδώ βλέπουμε είναι ακόμα πιο νευρικό. Δεν συνίσταται το γρήγορο για αρχάριους. Με ένα ακόμα πάτημα του διακόπτη ταχύτητας επανερχόμαστε στην αρχική θέση, η οποία είναι η αργή. Πάμε να δούμε τώρα πώς το Y511 εκτελεί το ρολ. Για να εκτελέσουμε το ρολ, δηλαδή την περιστροφή 360 μοίρες, ουσιαστικά πατάμε το κουμπί το μέσα μία φορά και το χειριστήριό μας δεξιά ή αριστερά ανάλογα με ποια φορά θέλουμε να εκτελέσει το Y511 το κολοτούμπα. Πάμε πάλι να το δούμε και εδώ. Ωραία, λοιπόν, πάτημα δεξιά το stick, αριστερή περιστροφή, πάτημα δεξιά το stick, δεξιά περιστροφή το Y511. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα τετρακόπτερο το οποίο απευθύνεται σε αρχάριους και παιδιά. Θα δούμε φυσικά και την ποιότητα της εγγραφής μετά στο PC. Ιδίως αν ο συνολικός χρόνος πτήσης ανέρχεται στα 14 εκεί περίπου λεπτά, εκεί περίπου το υπολογίζουμε να διαρκέσει, τότε μιλάμε για πολύ καλή ευκαιρία, γιατί είναι ένα ντρονάκι της τάξης των 50 ευρώ. Να δούμε λίγο και τις φωτογραφίες που το Y511 τραβάει. We'll be right back.
Πολύ καλό, πολύ καλό. Για τα χρήματά του δείχνει πάρα, πάρα πολύ καλό. Βασικό αυτό, την μπαταρία. Μιλάμε τώρα άρχισαν να ανάβουν τα πίσω τα λαμπάκια και πιστεύω μετά που θα κάνω επεξεργασία στο βίντεο ότι έχω γύρω στα 13-14 λεπτά. Μπορεί και παραπάνω και όπως βλέπετε με συνεχόμενες μανούβρες και όχι απλά αιώρηση. Απλά όταν είναι η ταχύτητα στο τέρμα, όπως βλέπετε, οι κινήσεις μας πρέπει να είναι πιο απαλές, γιατί χάνει κατευθείαν ύψος. Με το που βλέπουμε τα λαμπάκια της ουράς, το κόκκινο δηλαδή, τα κόκκινα δηλαδή να αναβοσβήνουν, καθώς και τα μπροστά, τα δύο τα άσπρα τα λεντάκια να αναβοσβήνουν, τώρα έχουμε περίπου ένα λεπτό με 1,5 για να το κατεβάσουμε, για να το προσγειώσουμε, γιατί αλλιώς τελειώνει η μπαταρία, όπως είδατε πήγα να το βάλω μπροστά και ούτε καν σηκώθηκε επειδή η μπαταρία είναι ξελιγωμένη. Αυτά λοιπόν εν ολίγης με το E511 της Eachine. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό drone για αρχάριους. 50 ευρώ περίπου στοιχίζει το set με τη μία μπαταρία. Όπως είπαμε, δεν έχει GPS, δεν έχει εννοείται αισθητήρες οπτικής σταθεροποίησης. Αλλά συμπεριφέρεται γενικά καλά. Αυτά τα ρόλ, τα παιχνιδάκια που αρούσαν τα παιδιά, τα κάνει αποδοτικά, δηλαδή όσες φορές το προσπάθησα το έκανε. Και η λειτουργία του και η πτήση του με μία μπαταρία περίπου στα 14 λεπτά. Αυτά από εμένα. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Έτσι να λαμβάνετε έγκαιρα όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω στο YouTube. Ευχαριστώ πολύ και καλές πτήσεις.